Μπαίνουμε λοιπόν και στη δευτεροβάθμια φέτος. Όπως αποδείχθηκε από όλες τις εκδηλώσεις, οι δευτεροβάθμιοι είχαν όλη τη ζωντάνια που έχει αυτή η ηλικία των παιδιών και που τη μετέφεραν και στους καθηγητές τους και στο πρόγραμμά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια για τη δημιουργία ενός δικτύου ενημέρωσης, μία πλατφόρμα διαλόγου στα σχολεία και ιδιαίτερα στα γυμνάσια και στα λύκεια, και είναι μία πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, θα έλεγα, για να συνδέσουμε τη γνώση με τη συνείδηση στο επίπεδο των νέων ανθρώπων, τη γνώση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Σχεδίου, την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών σε μία δύσκολη συγκυρία για την Ευρώπη. Και βέβαια οι νέοι σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να είναι πρωτοπόροι, γιατί είναι το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας. Η δημιουργία της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσα από την οριμία με τους θεσμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προώθηση του εγγραμματισμού στα μέσα ώστε να δημιουργήσουμε ενεργούς και ενημερωμένους Ευρωπαίους πολίτες που να έχουν άποψη, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να εκφράζουν τη γνώμη τους και την άποψή τους μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες. Ήταν νομίζω κάτι που κυριάρχησε στις παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών. Αυτό το οποίο μπορεί να διαπιστώσει κανένας είναι ότι όχι μόνο το μέλλον στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για αυτό το πρόγραμμα φαντάζει αισιόδοξο, αλλά ότι οι δάσκαλοι το αγκάλιασαν πραγματικά. Οι εργασίες τις οποίες υπέβαλαν ήταν εξαιρετικά καινοτόμες, πολύ ενδιαφέρουσες και κατάφεραν να ενεργοποιήσουν ένα μεγάλο αριθμό μαθητών τους, που άλλωστε αποτελεί και το σκοπό αυτού του προγράμματος. Εγώ απόλαυσα τη συμμετοχή μου με το πρόγραμμα που έκανα φέτος με τους μαθητές μου, και το ίδιο έγινε και με τους μαθητές μου, είμαι σίγουρος, γιατί φάνηκε αυτό και πώς φάνηκε. Στην αρχή του προγράμματος το ξεκίνησα με 20-25 παιδιά για πρακτικούς λόγους να μπορεί να τρέχει εύκολα, και στο τέλος της σεζόν, το Μάιο, φτάσαμε να συμμετέχουν 66. Όσον αφορά τους μαθητές, νομίζω ότι όλη αυτή η εμπειρία τους άρεσε, γιατί αρχίζουν να συνειδητοποιούν και μέσα τους στην Ελλάδα του σήμερα, όπου δεν έχουν ακόμη καταλάβει τι σημαίνει ευρωπαϊκή ταυτότητα, τι μπορούν να κάνουν, τι δυνατότητες έχουν και να νιώσουν Ευρωπαίοι πολίτες. Μέσα από τη δράση, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αναδείξουν δεξιότητες και ταλέντα που σε άλλες συνθήκες παραμένουν σε λανθάνουσα κατάσταση, γιατί τέτοιου είδους δημιουργικές δραστηριότητες, η αλήθεια είναι, δεν αναδεικνύονται από το τυπικό ορολόγιο πρόγραμμα. Η όλη μου εμπειρία έδειξε ότι τα παιδιά προβληματίστηκαν πάρα πολύ, και η διάχυση που προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτού που τελικά καταλήξαμε να έχουμε ως τελικό προϊόν έδειξε ότι προβληματίσαμε και την κοινωνία της πόλης μας. Και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε και του χρόνου, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι θα χρειαστούμε την επιλογή και την υποστήριξη πρεσβευτών της δευτεροβάθμιας που θα μπορέσουν να οργανώσουν την μεγάλη αυτή μάζα εκπαιδευτικών, ώστε να μπορέσουμε να στήσουμε και το πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας σε υγιείς βάσεις και σε βάσεις που θα μπορούν να εξασφαλίζουν στο διηνεκές, στη συνέχεια του προγράμματος, κάτι που είναι ζητούμενο.